Κύριε Δήμαρχε, οικογενειακώς σας ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία την οποία είχατε να δημιουργήσετε αυτό το αφιέρωμα για τον θείο μας, τον στενό συγγενή μας, αδελφό του πατέρα μου, Αθανάσιο Δασκαρόλη. Βλέπω με την παρουσία του, μας θύμισε ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Αυτό σημαίνει είναι λάθος του πολιτισμού. Σέβεται και παρακολουθεί τις πολιτιστικές εξελίξεις όχι μόνο στην Καλαμάτα, αλλά και σε όλο τον ομό. Ομοίως την κυρία Αναστασία Μιίτση, σύζυγο του κυρίου Γκίκα, η οποία μας ενημερώνει για όλα τα ιστορικά γεγονότα τα οποία υπάρχουν και στη Μεσίνη και στην Καλαμάτα και σε όλους τους νόμους μας. Προσφάτως δεν είχε εκδώσει και ένα βιβλίο με τη συμμετοχή του Δήμου Μεσίνης. Ομοίως δεν θα πάψω να ευχαριστήσω τον κύριο Λαμπρόπλο, ο οποίος παρευρίσκεται εδώ, είχε τη χαρά και τη τιμή να παρευρεθεί, διότι συνέβαλε πολύ τα μέγιστα, διότι το κτίριο ήταν γραμμένο στο Υπουργείο Πολιτισμού και βλέποντας εγώ ως αντιδήμαρχος ότι το κτίριο χρησιμοποιείται για να βάζουν καφάσα και μάρμαρα, σαν αποθήκη δηλαδή, αυτό δεν το ανέχθηκα. Αναφέρθηκα στην πέμπτη εφορία αρχαιοτήτων και εν συνεχεία δημιουργήσαμε ένα δημοτικό συμβούλιο προς τιμή όλων των παρατάξεων με ομόφωνα απεφάσισαν λοιπόν τότε να περιέλθει η χρήση στο Δήμο Μεσίνης, ο οποίος θα ήταν και ο πιο κατάλληλος να το οργανώσει και να το παρακολουθεί. Σε αυτό λοιπόν συνέβαλε πάρα πολύ ο κύριος Λαμπρόπλος, ενώ μου τα παρουσίαζαν πολύ δύσκολα, μαζί με τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Τατούλη. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι παρόν, τους αντιδημάρχους και όλους τους πατριώτες μας, εδώ πέρα τους πατριώτες μας, τους νησιώτες. Κύριε Δήμαρχε, η σημερινή ημέρα της τοποθέτησης πρωτοβουλία του Δημάρχου κυρίου Τσόνη, της φωτογραφίας του Δωρητή του Πολιτιστικού Κέντρου Στρατηγού Αθανασίου Δασκαρόλη, αποτελεί για την οικογένειά μας ημέρα χαράς και μεγάλης ευχαρίστησης. Διότι σε μια κυψέλη γνώσεως, ιστορίας, παράδοσης και πολιτισμού που έχει εγενιαστεί την 29/2006 με την επωνυμία Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μεσίνης, σήμερα με πρωτοβουλία δική σας τοποθετείτε το προτρέτο του Δωρητή. Με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχουμε στη σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατά αυτόν τον τρόπον τη μνήμη προς φιλούς μέλους της οικογένειάς μας, γνησίου τέκνου της πόλης μας, Δωρητή και Ευεργέτη, ο οποίος μέσα από την φλόγα της αγάπης του προς την πατρίδα και το περίσσευμα ή και το υστέρημα της περιουσίας του συνέβαλε σε δύσκολες ώρες στο να αποκτήσει η πόλη μας, η Μεσίνη, υποδομές σε διάφορους τομείς όπως την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό. Με τη σημερινή εκδήλωση τιμάμε ταυτόχρονα όλους αυτούς που συμβάλλουν ως τις μέρες μας σε ανάλογες πρωτοβουλίες, αυτούς που με τις πράξεις τους αποδεικνύουν ότι όσα ακόμα χρειάζεται ο τόπος μας μπορεί να το φροντίσει ο πλούτος της προσφοράς τους. Η ψυχή, η ελληνική ψυχή ανάς τους αιώνας μεγαλούργησε επιδεικνύοντας δείγματα μεγαλοψυχίας, γενναιοδορίας, αλτρουισμού και αυτοθυσίας. Μην ξεχνάμε, κύριοι συμπατριώτες, ότι μετά το 1821
εφτιάχτηκε η Ελλάδα από τους μεγάλους δωρητές. Σχολεία, πανεπιστήμια, εκκλησίες, όλα γίνανε μετά το 1821 από μεγάλους ευεργέτες του εξωτερικού. Οι υψηλές αυτές αξίες και τα ιδανικά του Έλληνα νοηματοδοτούν την ύπαρξή του, συνυφαίνονται στενά με την ταυτότητά του και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής κληρονομιάς. Τα παραπάνω στοιχεία τα αναγνωρίζουμε στην προσωπικότητα νησωτών, ευεργετών, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να διαθέσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και ακίνητη περιουσία για τη δημιουργία κοινοφελών έργων, δείχνοντας έμπρακτα την έντονη φιλοπατρία τους. Όραμά τους ήταν και είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής μας ταυτότητας, ώστε παρά το διάβα των ετών να παραμένουν ζωντανές οι μνήμες και να μην ξεθοριάζει τίποτα από αυτά που συνιστούν την εθνική μας ταυτότητα και κληρονομιά. Το κτίριο αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, δύο ορόφους εμβαδού 651 τετραγωνικά, χωρίς καμία κολόνα όλα, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, εκθέσεις εικαστικών τεχνών, λαογραφικό μουσείο, μορφωτικές διαλέξεις και γενικά εκδηλώσεις που συμβάλλουν στη μόρφωση και πνευματική ανάπτυξη του λαού, που διψά για πνευματική καλλιέργεια και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ανυψώνουν το πνευματικό επίπεδο. Πιστεύουμε απόλυτα ότι ο Δήμος Μεσίνης, που είναι και ο διαχειριστής και έχει την χρήση του κτηρίου, θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για την πλήρη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μεσίνης, πιστεύοντας ότι πόλη χωρίς πολιτισμό δεν υπάρχει. Για τους δημάρχους το λέω αυτό. Πόλεις χωρίς πολιτισμό δεν υπάρχει και εξαφανίζονται οι τοπικές αρχές μιας πόλης που δεν έχει συμπεριλάβει στις δραστηριότητές της τον πολιτισμό, είτε ως περιφρούρηση της συνέχισης της πόλης, είτε ως δυνατότητα έκφρασης του πολίτη που αποτελεί το πολιτιστικό παρόν και το μέλλον της. Ποιος ήταν ο Αθανάσιος Δασκαρόλης? Ήταν το 8ο παιδί του Γεωργίου Πάνου Δασκαρόλη. Πρώτος ήταν ο Δημήτριος, που είχε γεννηθεί το 1884 και ήταν ο πατέρας μου. Δεύτερος ο Πάνος και τρίτος ο Νίκος, που δημιούργησαν οικογένειες και προόδευσαν ως επιχειρηματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Σαν Φρανσίσκο. Τέταρτος ήταν ο Θεόδωρος, δικηγόρος Αθηνών, που εισκήθη και διεδέχθη το γραφείο του τότε Πρωθυπουργού Ράλη. Πέμπτη ήταν η Βασιλική Πλεμένου, έκτη η Ηλέκτρα Τζόρτζη, έβδομη η Αλεξάνδρα Γιωργοπούλου. Όλα είχαν γεννηθεί εδώ, στο χώρο αυτό που διατήρησε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν έμπορος και ο μόνος που έμεινε στη Μεσίνη και απέκτησε εξαμελή οικογένεια. Εν συνεχεία έμεινα εγώ, που απέκτησα δύο χώρες, την Σταυρούλα χημικό-μηχανικό και τη Γεωργία τραπεζικό υπάλληλο, και την σύζυγό μου Στέλλα Δασκαρόλη Ζολώτα, οδοντίατρο που εργάστηκε επί 35 χρόνια εδώ στη Μεσίνη. Μετά τον θάνατο του στρατηγού 28 Πέμπτου 1988, ζήτησα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων πλήρες αντίγραφων φίλου Μητρώου, το οποίο έχω αναχείρας. Στο βιβλίο του γράφει και επιμελείται ο Ηλίας Μπιτσάνης, και στην Εγκυκλοπαίδεια Ιδρία αναφέρεται για τον Αθανάσιο Δασκαρόλη ως εξής: αντιστράτηγος εν αποστρατεία 1958, γεννήθηκε στη Μεσίνη το 1899, τελείωσε το γυμνάσιο Μεσίνης,
φίτησε στη σχολή Ευελπίδων, στην ανωτέρα σχολή πολέμου, στη νομική σχολή Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διετέλεσε διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας, πήρε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922, στον Ελληνοταλικό Πόλεμο 1940-41, στη μάχη του Ελαλαμέη. Μετά την απελευθέρωση, σαν διοικητής τάγματος εθνοφυλακής, πήρε μέρος στα γεγονότα του Δεκεμβρίου 1944 και χρημάτισε μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Διασυμμαχικού Ελέγχου της Γερμανίας. Διετέλεσε ακόμα επιτελάρχης, διοικητής μεγάλων μονάδων και στρατιωτικός ακόλουθος στο Παρίσι. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 1951 ήταν διοικητής του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος στην Κορέα και σύνδεσμος της ελληνικής κυβέρνησης στο στρατηγείο Άμμου Ανατολής. Τιμήθηκε με τον ανώτερο ταξιάρχη Γεωργίου του Φοινικός, πολεμικούς σταυρούς Αριστή Ανδρίας και άλλα παράσημα. Δημοσίευσε μελέτες του για στρατιωτικά θέματα και εξέδωσε το σύγγραμμα «Εσωτερική και εξωτερική δυτική». Ομοίως δημοσίευσε επί σειρά ετών στην εφημερίδα «Βήμα» νέα θέματα στρατιωτικού περιεχομένου. Από το βιβλίο του Παναγιώτη Κανελόπουλου, πρώην Πρωθυπουργού, «Ιστορικά δοκίμια», γράφει: «Όταν διέφυγα τον Απρίλιο του 1942 από την κατεχόμενη Ελλάδα και έφτασα στη Μέση Ανατολή, βρήκα τη μεγάλη ταξιαρχία που είχε ολόκληρο σύνταγμα πυροβολικού. Τη βρήκα καλά οργανωμένη. Αν αποφάσισα αμέσως μερικές μεταβολές, τοποθετώντας διοικητή τον Παυσανία Κατσότα, επιτελάρχη τον Δημήτριο Λάιρο και διοικητή του Συντάγματος Πυροβολικού τον Αθανάσιο Δασκαρόλη, το έκανα όχι για να μειώσω τους άξιους προκατόχους των, αλλά για να τους μεταφέρω στην ταξιαρχία κάπως περισσότερο τον αέρα των βορειοεπιρωτικών και αλβανικών βουνών, καθώς το αδάμαστο πνεύμα, τις ελπίδες και τον πόνο του σκλαβωμένου ελληνικού λαού». Ο Λάιος και ο Δασκαρόλης είχαν διαφύγει από την Ελλάδα αφού είχαν συνεννοηθεί και προσυνεννοηθεί λίγες ημέρες πριν από μένα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλες και όλους όσους προσήλθατε και παραδεχθήκατε στη σημερινή μας εκδήλωση. Θα ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, το προσωπικό του Δήμου και του Πολιτιστικού Κέντρου για την ιδιαίτερη επιμελή φροντίδα και μέρημνα που κατέβαλε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση. Προ μιας ώρας έλαβα από τον πρεσβευτή του Βερολίνου, ο οποίος είναι ανιψός μου, είναι του αδελφού, όχι, πρώτου μου ξαδέλφου παιδί, του καθηγητού, κύριε Λαμπρόπλε, καθηγητού που ήταν πριν τα λύση του Πανεπιστημίου, ο γιος του έχει τοποθετηθεί, αυτή τη στιγμή είναι πρεσβευτής στο Βερολίνο και δεν μπορούσε να παρελθεί και μου έστειλε να το διαβάσω ένα μήνυμα. Θα ήθελα να συγχαρώ και εκ μέρους της οικογένειάς μου από το μακρινό Βερολίνο τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης που τιμά έναν από τα εκλεκτότερα τέκνα της Μεσίνης, τον στρατηγό Αθανάσιο Δασκαρόλη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στον Πάνο Δασκαρόλη που ακούραστα μαζί με τον Δήμαρχο εδώ και πολλά χρόνια αγωνίζονται και μεριμνά για την προστασία και προώθηση της παρακαταθήκης του στρατηγού. Ο Αθανάσιος Δασκαρόλης
δεν τίμησε μόνο επάξια τα όπλα που του εμπιστεύτηκε η πατρίδα. Μαχόμενος σε όλους τους εθνικούς πολεμικούς αγώνες, αδιάλειπτα από το 1922 έως την δεκαετία του 50, ήταν γενναίος πολεμιστής αλλά και γενναιόφρον πολίτης. Πρωτοποριακό και καινοτόμο πνεύμα μεδίμησε ιδιαίτερα μεταξύ άλλων για την ισότητα των δύο φύλων και τη γυναικεία χειραφέτηση και σκόρπισε τον ψυχικό του πλούτο γενναιόδωρα και στα χρόνια της ειρήνης με στόχο την πολιτιστική και κοινωνική πρόοδο του τόπου μας και της ιδιαίτερης πατρίδος του της Μεσίνης. Έχοντας τη μεγάλη τιμή και ευθύνη να είμαι μακρανιψός και βαφτιστινιός του, τον ανακαλώ συχνά στη μνήμη μου από τη θέση που υπηρετώ σήμερα ως πρέσβης της χώρας μας στο Βερολίνο και τούτο μεταξύ άλλων καθώς διετέλεσε το 1946 ο πρώτος επικεφαλής ελληνικής στρατιωτικής αποστολής στο μεταπολεμικό Βερολίνο. Εύχομαι σε όλους τους παρισταμένους εγκάρδια τα βέλτιστα για τον καινούριο χρόνο, καλή προκοπή και συνετή αξιοποίηση του κληροδοτήματός του, του πολιτιστικού κέντρου που φέρει το όνομά του. Θεόδωρος Δασκαρόλης. Ευχαριστώ πολύ. Δημότη μας, κύριο Ζέπο Γιάννη, που επιθυμεί να εκφράσει κάποιες σκέψεις του σχετικά με τον Δωρετή και με τον κύριο Δασκαρόλη.